Συνήθως ορίζουμε τη μετάβαση από τον ύπνο προς τη χώρα του απόλυτα συνειδητού, του τώρα και του τρισδιάστατου, ως μια αποφυγή του εφιάλτη. Ξυπνάμε προλαβαίνοντας πολλές φορές την έλευση του χειρότερου, αυτού που δεν μπορούμε να αντικρίσουμε. Ξυπνούσαμε και μεταβαίναμε σε ένα απόκοσμο που έβριθε βλοσιρότητας. Στεκόμασταν με τα παιδιά μας να κοιτάζουμε τα παράθυρα που είχαν καλυφθεί από ένα πηχτό υλικό που όσο κι αν δεν θέλαμε να παραδεχτούμε τη σύστασή του, μετά από λίγες ημέρες άρχισαν ακόμα και τα παιδιά να το αποκαλούν με το όνομά του. Ακόμα και η πλέον φωτεινή νύχτα δεν μπορούσε να διαπεράσει τα παράθυρά μας. Στέκαμε κοιτώντας το απόλυτο μαύρο να απλώνεται. Τα πρωινά, όταν αποκαμωμένοι από τον ελάχιστο ύπνο ξυπνούσαμε, βρίσκαμε ότι το φως του ισχνού ήλιου έμπαινε στα δωμάτια. Όχι μόνο δεμένοι με το συμβόλαιο της εταιρείας, αλλά και εξοικειωμένοι.